Καλησπέρα σας. Είμαι ο νέος προπονητής του ΑΟΣ Καμήλου, μιας ομάδας η οποία είναι γνωστή κατά το παρελθόν, αφού έχω περάσει πάλι και ως πρώτος προπονητής, αλλά και στις ακαδημίες. Η φετινή χρονιά, ακούγαστε πάνω απ' όλα, έχουμε όλη υγεία. Είναι το βασικό. Για την ό,τι αφορά την πρώτη ομάδα, η στόχη είναι, βέβαια, σε αυτό το κομμάτι πάνω στους στόχους θα περιμένουμε την απόφαση της ΕΠΟ εάν θα προεβαστούμε στη Β κατηγορία ύστερα από την εξαιρετική χρονιά που έκανε πέρσι η ομάδα μας στη Γ κατηγορία, καταθέτοντας την 6η θέση αγωνιστικά και την 4η στα χαρτιά, με την έννοια ότι υπάρχει και ένα παιχνίδι το οποίο ήταν στα χαρτιά, μια νίκη δηλαδή η οποία δεν ήρθε αλλά ήταν ισοπαλία στην ουσία, και ότι η 4η ομάδα που είναι η Βάρη δεν μπορεί να προεβαστεί λόγω ότι έχει άλλη ομάδα, είναι το εφηβικό της. Εμείς ευελπιστούμε στην απόφαση της ΕΠΟ μέσα στη βδομάδα να βγει και να προχωρήσουμε. Έχουμε κάνει στους στόχους της ομάδος, έχουμε βάλει πάνω ό,τι αφορά την κάθε κατηγορία απαραίτητες προσθήκες, οι οποίες ήταν κατ' επιλογή δικής μου απόφασης, καθαρά, ξεκάθαρα, να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε την άνοδο στην κατηγορία. Στην περίπτωση που πάρουμε την άνοδο, με την απόφαση θα βγει μέσα στη βδομάδα στη Β κατηγορία, ο στόχος μας είναι η γρήγορη παραμονή της ομάδος στην κατηγορία και να παίξουμε όσο μπορούμε πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Έχουμε προετοιμάσει την ομάδα με τις προσθήκες που κάναμε στο ρόστερ μας, αφού και το υπάρχον ρόστερ παρέμεινε όλο, να είναι πανέτοιμο και για τις δύο περιπτώσεις. Θέλουμε να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους τους θεσμικούς φορείς του ποδοσφαίρου της ΕΨΑΝΑ, στους διαιτητές, στους προπονητές, στους παράγοντες των ομάδων, στους συναδέλφους προπονητές, σε όλους τους ποδοσφαιριστές και στους φιλάθλους, να είναι φίλαθλοι. Αυτό είναι το σημαντικό για μας, να είναι φίλαθλοι, όχι οπαδοί. Τώρα, για το κομμάτι της Ακαδημίας, είμαστε με μια Ακαδημία στην άκρη της Αττικής. Προσφέρουμε στα παιδιά κάποια πράγματα τα οποία είναι να χαίρονται το άθλημα το οποίο έχουν επιλέξει να κάνουν, πάνω με προπονητές οι οποίοι είναι από πάνω τους, βοηθάνε συνέχεια. Οι παράγοντες της ομάδος είναι κοντά στα παιδιά. Θέλουμε να διασκεδάζουν, να ευχαριστούνται το άθλημα που έχουν επιλέξει. Κάποιοι πιθανότατα να φτάσουν και στην πρώτη ομάδα και πολύ και ψηλά, και αυτό ευελπιστούμε να γίνουν, χωρίς να είναι και αυτό σκοπός όμως. Γίνεται μια σημαντική δουλειά από μέρους της διοίκησης σε όλα τα κομμάτια, και στην ανδρική ομάδα αλλά και στην ακαδημία, ώστε η ομάδα μας να φτάσει στο Δήμο του Οροπού και να είναι στις ανταγωνιστικότερες. Αυτό προϋποθέτει όμως από όλους μας να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και πιστεύω ότι το καταφέρουμε. Έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν σήμερα για την ομάδα μας. Ευχόμαστε υγεία στο προπονητικό team και στους ποδοσφαιριστές μας για τη νέα σεζόν. Οι στόχοι μας έχουν τεθεί από τον προπονητή, ο οποίος τους ανέλησε προηγουμένως. Εμείς σαν διοίκηση θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την απερχόμενη διοίκηση του σωματείου μας, η οποία κατέβαλε τα μέγιστα. Ένα πλάνο τετραετίας τέθηκε εις πέρας, με τον καλύτερο τρόπο ευελπιστώ μέσα στην εβδομάδα να ανακοινωθεί. Προσωπικά, γιατί ήμουνα και μέλος της απερχόμενης διοίκησης, θέλω να τους ευχαριστήσω όλους μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον απερχόμενο προπονητή, τον Παναγιώτη τον Λάμπρου, καθώς ανέλαβε τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία και κατάφερε να τους κάνει άντρες, και άντρες που να διεκδικούν πολλά ποδοσφαιρικά. Φέτος η ομάδα μας κράτησε όλους το βασικό της στον κορμό. Από εκεί και πέρα αποφασίσαμε να ενισχυθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσαμε βάσει των οικονομικών μας και να παρουσιάσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που έχουν σταθεί για ακόμα μια χρονιά δίπλα μας και συνεισφέρουν ούτως ώστε η ομάδα να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις. Τέλος, η διοίκηση θα δώσει μεγάλη έμφαση στις ακαδημίες. Θεωρούμε ότι οι ακαδημίες είναι η ραχοκοκαλιά ενός σωματείου και χωρίς αυτές δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Θα γίνουν πάρα πολλά στις ακαδημίες φέτος όπως τα έχουμε σκεφτεί. Πιστεύουμε ο κόσμος να ανταποκριθεί
και να σταθεί δίπλα μας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει εγγραφές από σήμερα. Πέρυσι Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν και οι προπονήσεις των παιδιών. Και θέλουμε όλα τα παιδιά να είναι δίπλα μας, να έρθουν να μάθουν το ποδόσφαιρο, να ευχαριστηθούν από το παιχνίδι και από τον αθλητισμό και να περνάνε καλά. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα νέα άτομα που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, οι οποίοι ανιδιοτελώς στέκονται δίπλα μας, προσφέρουν κόπο, χρόνο και χρήμα από την προσωπική του ζωή, και τον προπονητή της αντρικής μας ομάδας, τον κύριο Φάνη Σκαρμούτσο, ο οποίος αναλαμβάνει φέτος προπονητής στην αντρική μας ομάδα. Πιστεύουμε πολύ σε αυτόν και ελπίζουμε όλο το πλάνο να αποδώσει καρπούς στη φετινή σεζόν. Σας ευχαριστώ. Να ζήσεις κανάτα και χρόνια πολλά, μεγάλο να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να έρθεις. Πολύ χαρούμενος για την έκπληξη των συμπαικτών μας και ιδιαίτερα για το φίλο μου τον Καρύδα. Τι θέλετε να ευχηθείτε για του χρόνου, γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο. Η ομάδα να παίξει τη Β' και να πάμε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ.